Είμαι η κυβερνητική οργάνωση We Dive Weekly, που αποτελείται από εθελοντές δίτες, πραγματοποίησε καθαρισμό του βυθού στη Νέα Μαρίνα της Ελευσίνας, βγάζοντας σε κάτι λιγότερο από μία ώρα περίπου 200 κιλά σκουπιδιών. Μέσα σε 6 χρόνια, οι δίτες έχουν αφαιρέσει πάνω από 49 τόνους απορριμμάτων από τον ελληνικό βυθό. Έχουμε ξεκινήσει το 2013. Μέχρι στιγμής έχουμε προβεί σε 146 καθαρισμούς, υποβρύχους καθαρισμούς σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδος. Είμαστε 6 δίτες και έχουμε και ένα προσωπικό απ' έξω που μας βοηθάει, άλλα 2-3 άτομα αναλόγως στις εργασίες που έχουν. Ο Χρύσανθος Χόρμπας εξηγεί στο Euronews τι βρήκαν μπροστά τους οι δίτες στην Ελευσίνα. Η Νέα Μαρίνα της Ελευσίνας είναι σε καλή κατάσταση και ο λόγος είναι ο βασικός είναι ότι δεν υπάρχουν αλλιευτικά σκάφια, γιατί αυτά κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά μέσα σε ένα λιμάνι. Φαντάσου ότι δεν υπήρχε ούτε ένα λάστιχο από αυτοκίνητα που έχουμε βρει χιλιάδες κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων. Η κατάσταση των ελληνικών βυθών είναι απογοητευτική. Ο Χρύσανθος Χόρμπας πιστεύει πως η λύση βρίσκεται στην παιδεία αλλά και τα πρόστιμα. Η μόνη επιλογή είναι ή το βάζει στα σχολεία στα μικρά παιδιά από τον νηπιαγωγείο να μάθουν να μην πετάνε σκουπίδια. Γενικά, και το δεύτερο να μπουν μεγάλα πρόστιμα. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Επόμενοι προορισμοί της καταδυτικής ομάδας είναι η Νέα Πέραμος αλλά και το νησί της Πάρου, με τους εθελοντές δίτες να πηγαίνουν όπου τους καλούν για να καθαρίσουν τα ελληνικά νερά.